Καλημέρα και από μένα. Οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας Νέας Ιωνίας χαιρετίζουν τη σημερινή αγωνιστική κινητοποίηση που έρχεται σε συνέχεια μια σειρά κινητοποιήσεων των εργαζομένων σε όλη τη χώρα κόντρα σε ό,τι αλυσοδένει και γυρίζει τη ζωή μας, τις ανάγκες μας, τα δικαιώματά μας αιώνες πίσω. Το ως εδώ δεν πάει άλλο ακούγεται όλο και πιο συχνά, όλο και πιο έντονα. Στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα σχολιά, στα πανεπιστήμια, εκεί που καθημερινά συναντιούνται και συναποφασίζουν οι άνθρωποι του μόχθου και παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Βγαίνουν και διεκδικούν τις ζωές τους, το δίκιο τους, όπως και σήμερα. Τις μέρες αυτές βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να συντελείται η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Με τη στήριξη ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραφιάζοντας ακόμα και αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει και εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά σε αυτούς τους σχεδιασμούς, στέλνοντας φρεγάτες στην περιοχή και μετατρέποντας τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο. Από εδώ αυτό το βήμα, αυτή τη συγκέντρωση, η υγειονομική, καταδικάζουμε την Ισραηλινή επίθεση, καταγγέλνουμε τη στήριξη στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και ενώνουμε τις φωνές μας με το λαό μας που διαδηλώνει με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι νέοι, απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι της ζωής, καθημερινά δέχονται ολομέτωπη επίθεση. Πετσόκομα μισθών συντάξεων, φορολογιστία, ακρίβεια, πληστηριασμούς, περικοπές δαπανών σε υγεία παιδεία, διάλυση εργασιακών σχέσεων και απορρίθμιση του εργασιακού και όχι μόνο βίου. Ποινικοποίηση του δικαιώματος της απεργίας. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Από την άλλη, φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, παράδοση νευραλγικών τομέων της ζωής μας στους ιδιώτες, ξεπούλημα του εθνικού μας πλούτου στο μεγάλο κεφάλαιο, φαραωνικά έργα για να πλουτίζουν οι μεγαλοεργολάβοι μακριά από τις αληθινές ανάγκες μας, υπερεξοπλισμοί μέσω υπέρογων εξοπλιστικών δαπανών που υπαγορεύει το ΝΑΤΟ και που σίγουρα δεν εξυπηρετούν τις εθνικές μας ανάγκες για άμυνα. Όλα αυτά υπονομεύουν το σήμερα και το αύριο και των γενεών προφανώς που θα έρθουν. Η πανδημία που αντιμετωπίσαμε και από τη θέση εμείς του υγειονομική ανέδειξε με πολύ εμφατικό τρόπο τις συνέπειες των πολιτικών όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά στο χώρο της υγείας που στόχο είχαν και έχουν την αποψήλωση του δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας και την παράδοσή του στους ιδιώτες. Ενδεικτικά, στοιχεία που τα γνωρίζετε πολύ καλά, τραγικές ελλείψεις προσωπικού κάτω από το όριο ασφαλείας, εργασιακές σχέσεις λάστιχο, υποχρηματοδότηση και σαν αποτέλεσμα αυτής ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό, εντατικοποίηση της εργασίας, παράδοση νευραλγικών τομέων στους εργολάβους. Με πρόσχημα την πανδημία, το σύστημα υγείας μετατράπηκε σε μονοθεματικό με αποτέλεσμα η νοσηρότητα του πληθυσμού να εκτοξευθεί. Ειδικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τα κέντρα υγείας στις γειτονιές λειτουργήσε αυστηρά προσανατολισμένη στο εμβολιαστικό πρόγραμμα αποκόπτοντας τις ανάγκες της κοινωνίας. Ενδεικτικό έχει υπολογιστεί ότι ο κύκλος εργασιών 5 μεγάλων πολύ γνωστών διαγνωστικών αλυσίδων ξεπερνάει το χρόνο τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να βρει λύσεις στα θέματα υγείας και να τα αντιμετωπίσει μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας, όσο ακόμα αντέχει τσέπη του, καταφεύγει σε αυτούς τους κολοσσούς υγείας. Μπροστά μας διαμορφώνεται ένα πιο εχθρικό περιβάλλον. Το περίφημο νέο ΕΣΥ που προϊονίζεται δυσμενέστερο και από αυτό που βιώνουμε σήμερα και που οδηγεί σε συρρυκνώσεις δομών, λουκέτα δηλαδή κέντρων υγείας. Επιπλέον μειώσεις σε παροχές φάρμακα και θεραπείες, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μονάδες υγείας αυτοχρηματοδοτούμενες που όταν δεν θα τα βγάζουν πέρα με τα έξοδά τους απλά θα κλείνουν. Αν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν πραγματικά για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα αύξανε την κρατική χρηματοδότηση, θα προχωρούσε σε μαζικές προσλήψεις όλο του προσωπικού, από κάθε είδος προσωπικού, γιατρούς, υγειονομικούς,
θα ανέπτυσε όλες τις απαραίτητες υποδομές, θα είχαμε σύγχρονο εξοπλισμό. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και οι προηγούμενοι ταυτίζονται στη βασική στρατηγική αντίληψη ότι ο τομέας υγείας και ειδικά η πρωτοβάθμια αποτελεί πεδίο περικοπών των παροχών από το κράτος και απ' την άλλη πεδίο δόξης λαμπρό για το μεγάλο κεφάλαιο. Τις μέρες αυτές οι εργαζόμενοι στον χώρο υγείας είναι σε ξεσηκωμό, αντιστεκόμενοι στην προσπάθεια διάλυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Μετά την προκλητική προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανίσει τις αυξήσεις κορυδία για τους εργαζόμενους στο δημόσιο ως δίθεν ουσιαστική ενίσχυση, τα 70 ευρώ μεικτά, με ένα πληθωρισμό να καλπάζει, έρχεται να προσθεθεί ένα νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση τώρα, που περιορίζει την παράταση χιλιάδων συμβασιούχων εργαζομένων. Σήμερα, με πρόχειρη εκτίμηση, οι συμβασιούχοι αποτελούν το 30% στο χώρο υγείας, σαν ποσοστό εργαζομένων. Και αυτή η αναλογία, αυτό το ποσοστό συνεχώς μεγαλώνει. Τους εμπέζει και τους κρατάει σε εργασιακή ομοιρία. Το αίτημα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων συναδέλφων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χθες έπρεπε να είχαν μονιμοποιηθεί και να είχαν ενταχθεί στο σύστημα. Για μαζικές προσλήψεις, μόνιμες, όλων των ιδιωτικοτήτων που θα στελεχώνουν ένα πλήρως ανεπτυγμένο, πανελλαδικά, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, που θα ξεκινά και η καρδιά του θα χτυπά στη γειτονιά, στο δήμο, στο σχολείο, στο εργοστάσιο, στο αθλητικό κέντρο. Και αυτό είναι το κέντρο υγείας. Αυτό διεκδικούμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ένα κέντρο υγείας που θα παρέχει καθολική, ισότιμη φροντίδα υγείας. Σήμερα ενώνουμε για μια ακόμη φορά τις φωνές μας μαζί σας και διεκδικούμε τη διατήρηση του Κέντρου Υγείας Νέας Ιωνίας. Ούτε μία μέρα διακοπής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας. Την άμεση επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, μιας και πολύ καλά γνωρίζετε ότι είναι σε μισθωμένο κτίριο, με ευθύνη η επίλυση του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου μας. Και τέλος, την άμεση αναβάθμιση των λειτουργιών μέσω προσλήψεων όλων των ειδικοτήτων, εξοπλισμού και 24 ώρες λειτουργίας. Σας ευχαριστώ πολύ.